Άρης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, έχει κατηγορηθεί ότι δεν θέλει το γήπεδο. Πώς βλέπετε την μέχρι τώρα πορεία του? Δεν τον ξέρω τον κύριο Βασιλόπουλο, δεν έτυχε να τον γνωρίσω, αλλά νομίζω ότι και η ΑΕΚ, δηλαδή ο κύριος Μιλισανίδης, προεκλογικά δεν το χειρίστηκε καλά το θέμα. Εγώ θα πρότεινα μια προσωπικότητα της ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς θα τον λέγανε αυτόν, να κατέβει υποψήφιος και να βγει να συσπηρωθεί. Ο κύριος Μιλισανίδης στην εποχή των εκλογών δεν πήρε θέση, κανένα ψηφοδέλτιο. Σε άλλο ψηφοδέλτιο πήγε ο Παυλής. Σε άλλο ψηφοδέλτιο πήγε ο Μαύρος με το Σιμιγδαλά. Σε άλλο ψηφοδέλτιο πήγε ο αυτός. Η Γάβρη κάτω, συγγνώμη για το Γάβρη, το λέω έτσι ας πούμε, πήγε ο πρόεδρος τους, παρότι ο προηγούμενος δήμαρχος του Πειραιά, γιατί δούλευα 5 χρόνια, 6 κάτω στον Πειραιά, τον είχε ξεβρωμήσει τον Πειραιά, αλλά έδωσε εντολή ο Μαρινάκης και λέει στους Ολυμπιακούς, κύριε, το συμφέρον είναι να βγει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο Μόραλης. Και πήγανε και ψηφίσανε. Εμείς εδώ ένας τράβαγε από δάρος, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Και τη στιγμή κατά την οποία το γήπεδο για μερικά θέματα παίζει σημαντικό, θα έπαιζε σημαντικό ρόλο ο Δήμος, έπρεπε ή να πάμε με το Βασιλόπουλο ή ξέρω εγώ τι, να έχει κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο η ΑΕΚ και να απευθυνθεί στον κόσμο. Εδώ πήγαμε στις κυρίες Κανάκη εκεί το μαγαζί, τότε θα ερχόταν ο Σγουρός να μας πει για τα 20 εκατομμύρια και δεν ήρθε κανένας. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Έπρεπε να κατεβάσουν μια προσωπικότητα, δεν ξέρω πώς θα τον λέγανε εκεί από την ΑΕΚ, να κατέβει και να συσπηρωθούμε όλοι δίπλα του. Μήπως παίρναμε το Δήμο και μετά μερικά μικροπροβλήματα είναι. Το πρόβλημα δεν είναι τώρα ο Δήμος. Δηλαδή τι θα κάνει ο Δήμος. Άμα βγει το κράτος και πει ότι η ΑΕΚ έχει τα λεφτά και φτιάχνει το γήπεδο με τις προβλέψεις που είχε κάνει, θα φτάσω σε ένα σημείο να πω ότι αν κάποια εποχή όταν γκρεμίστηκε το γήπεδο, ακούγανε το Γρανίτσα, ούτε τον ξέρω, ούτε θέλω να τον ξέρω. Τον ξέρω ότι είναι εκεί πέρα. Πιστεύω το γήπεδο θα έχει γίνει από το 2007, αλλά ασόψε ο Νικολαίδης που πήγε κόντρα και μας έλεγε θα το κάνω στο ΟΔΗ, θα το κάνω και από εκεί. Είναι πολύ μπερδεμένο αυτό το πράγμα και να μην ρίχνουμε ευθύνες. Δεν τον ξέρω τον Βασιλόπουλο και δεν θέλω να τον ξέρω τον κύριο. Εξάλλου εγώ δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανήκω βασικά πουθενά πολιτικά. Είμαι 73 χρονών, αλλά δεν είμαι και ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Για μη. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν τα χειριστήκαμε και εμείς. Όχι εμείς, αυτοί που διοικούν την ΑΕΚ. Δεν έγινε καλή διαχείριση της καταστάσεως της προεκλογικής, ούτως ώστε να έχουμε ένα λόγο να πείσουμε τον Βασιλόπουλο ότι κύριε πρέπει να μας βοηθήσει, γιατί και εμείς σε βοηθήσαμε. Τα αφήσανε έτσι, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Και τι γραμμή και από πού παίρνει η γραμμή ο κύριος Βασιλόπουλος.